Γράφαμε από τις αρχές Δεκεμβρίου για τη μάχη της Τσιπούρα στα ημέα και πού θα οδηγήσει. Προλίγων ημερών οι Τούρκοι που ξύνονται στη γλίτσα του Τσοπάνη ξαναχτύπησαν και μιλούσαν για ένταση στα ημέα μεταξύ Έλληνων ψαράδων και τουρκικής ακτοφυλακής. Τη δε παραμονή των Χριστουγέννων προέβαλαν βίντεο αφιέρωμα σε όσα είχαν γίνει το 1996. Είναι προφανές πως φτιάχνουν κλίμα. Χθε παραμονή πρωτοχρονιά, σα έστεισα νέο σκηνικό και μάλιστα μα κατηγορούσαν πω εμεί δημιουργήσαμε ένταση στο Καρντάκ την τελευταία μέρα του χρόνου. Η τουρκική εκτοφυλακή που περιπολούσε στην περιοχή απομάκρυνε έξι ελληνικά ψαροκάικα και ένα σκάφο τη ελληνική εκτοφυλακή που ήθελαν να έρθουν στου βράχου Καρντάκ στα ανοιχτά τη συνοικία Μποντρούμ τη Μουγκλά. Τι στιγμέ τη απομάκρυνση του ελληνικού σκάφου και των ψαράδων από το λιμενικό, κατέγραψε το δίκτυο Σότζου αναφέρουν. Σύμφωνα με όσα λένε οι Τούρκοι, οι Έλληνες ψαράδες ήθελαν να έρθουν και να ρίξουν δίχτυα στα νησιά Κιλιμλή, Κάλυμνος και Λέρος στους βράχους Καρδάκ στα ανοιχτά των ακτών του Γκουμουσλούκ Μαχάλεσή, στην περιοχή της Αλικαρνασού της Μουγκλά και ένα σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής που περιπολούσε στην περιοχή εμπόδισε ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Το σκάφο τη τουρκική ακτοφυλακή, που εμπόδισε του Έλληνε ψαράδε, περιφερόταν στην περιοχή. Ενώ, όπω λένε οι Τούρκοι, οι ψαράδε που παρέμειναν στην περιοχή για περίπου τρει ώρε, στη συνέχεια πέστρεψαν στα νησιά από τα οποία είχαν έρθει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.